Κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είναι προνόμιον των Ελλήνων η μεγαλοσύνη και ο ηρωισμός. Και ο λαός μας γνώριζε το 1821 ότι η επιβίωσή του επιβάλλει προσήλωση στο ιστορικό παρελθόν του και αγωνιστικότητα για την ελευθερία της Μητρώας Γης. Και με αυτά έγραψε ο λαός μας το έπος του. Η Κύπρος, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, στάθηκε ποικιλοτρόπως στο πλευρό της μητέρας πατρίδος. Μάλιστα, στις 9 Ιουλίου του 1821, ο τότε Τούρκος διοικητής της Κύπρου, για να προλάβει η ανδήποτε εξέγερση στο νησί, συνέλαβε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τους λοιπούς αρχιερείς και όλους τους προύχοντες του τόπου, 486 στο σύνολο, και τους θανάτωσε. Έκτοτε, η 9η Ιουλίου του 1821 αποτελεί ιστορικό σταθμό για τον ελληνισμό της Κύπρου. Το γεγονός κατέγραψε στο μνημειώδες ποίημά του ο Κύπριος εθνικός ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης, ο οποίος λέγει: «Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζωρη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξαλείψει. Κανένας, για τη σέπιτη που τάψει ο Θεός μου, η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει». Τώρα, όπως και τότε, όλοι χρωστάμε στη μητέρα πατρίδα, στην Ελλάδα μας. Πάνω από όλα χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Στη σημερινή διαδικτυακή πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της 200ης επετείου της Παλιγενεσίας, έχουμε την τιμή να ακούσουμε τον πανηγυρικό λόγο με θέμα «Η διπλωματία στην υπηρεσία της πατρίδος» από τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό Εμμανουήλ Ρούκουνα. Ο κύριος Ρούκουνας είναι επίτιμος καθηγητής της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος και πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου στη Γενέβη. Διετέλεσε ad hoc δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μέλος της ομάδος σοφών και ως διευθυντής της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Βιοειθικής της UNESCO, της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Αμερική και εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να σας ακούσουμε. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι εθνικές επέτειοι μας προσκαλούν να ανανεώσουμε τις μνήμες μας, να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να εκφράσουμε ελπίδες. Η απόψινή ομιλία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο
και αναφέρεται στον ρόλο της διπλωματίας. Από τις πολλές εκδοχές της έννοιας διπλωματία, επιλέγουμε εκείνη που θεωρεί ότι η διπλωματία λειτουργεί ως συνώνυμη της εξωτερικής πολιτικής και ως διαδικασία εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής. Καθορίζεται από τα συντεταγμένα πολιτικά όργανα του κράτους και πραγματώνεται ειδικότερα από τη διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών. Για την αξιολόγηση της διπλωματίας λαμβάνεται προφανώς υπόψη το πολιτικό καθεστώς του κάθε κράτους και η δομή της εξουσίας του. Αυτό το εργαστήρι της διεθνούς πολιτικής διαμορφώνεται σε συνάρτηση και προς άλλους παράγοντες, την άμυνα, την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και τη διεθνή εικόνα της πολιτείας. Στη διπλωματία εμπλέκονται και πολλοί άλλοι, παλαιοί και νέοι, μη κρατικοί ιδρώντες, οργανώσεις, οικονομικές μονάδες, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημερώσεως που καθιστούν προφανή την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Θα αναφερθούμε πρώτα, στοχευμένα και σχηματικά, στην ελληνική διπλωματία, από τις ιδρύσεως του κράτους σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής από τις πολιτικές ηγεσίες και στην πραγμάτωση από τη διπλωματική υπηρεσία. Θα γίνει λοιπόν λόγος κυρίως για τρεις ηγέτες που συνέβαλαν στη συγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδος, τους Ιωάννη Καποδίστρια, Χαρίλαο Τρικούπη και Ελευθέριο Βενιζέλο, χωρίς να παραλείπονται και μεταγενέστερη πολιτική. Όσα θετικά έπραξαν, τα πέτυχαν με τη συνδρομή ικανών διπλωματικών λειτουργών. Και όταν οι επιλογές τους δεν ήταν επιτυχείς, και πάλι οι διπλωματικοί λειτουργοί αναλάμβαναν τις αναγκαίες προσαρμογές. Σε δεύτερο χρόνο θα μιλήσουμε για τη θεωρία και την πρακτική, τις εξελίξεις και τα προβλήματα της διπλωματίας στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις και στην αντίστοιχη αποστολή της διπλωματικής μας υπηρεσίας. Ως προς τις μνήμες, στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η διπλωματία ασκήθηκε κάτω από ποικίλες, κατά κανόνα ισχυρές συνθήκες, σε κλίμα ασταθές, επηρεαζόμενο από τις συμπεριφορές ξένων δυνάμεων και συναρτώμενο προς την εσωτερική πολιτική της χώρας. Οι ξένες δυνάμεις, τρεις των οποίων χαρακτηρίστηκαν μάλιστα στα πρώτα διεθνή κείμενα ως εγγυήτριες, προστάτηδες κλπ., διαδραμάτισαν ως πρόσφατα και με προσταφαιρέσεις από τα μέσα του 20ου αιώνα, η κάθε μια με διαφορετικές επιλογές και συμφέροντα, σημαντικό ρόλο στην πορεία της εξωτερικής μας πολιτικής. Για δε την επιρροή της εσωτερικής πολιτικής στην εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία, ταιριάζει νομίζω να θυμίσουμε καθ' υπέρβαση μια εικόνα που επιλέγει ο Πάολο Κουέλο όταν γράφει «Όταν οι νύμφες Οριάδες κατέβηκαν από τον Κυθερό να ανακλάψουν τον Νάρκισο που πνίγηκε στη λίμνη, βρήκαν τη λίμνη να κλαίει επίσης. Τη ρώτησαν γιατί και απάντησε «Στα μάτια του Νάρκισου που αντικατοπτρίζονταν σε μένα, έβλεπα τη δικιά μου ομορφιά». Τη δική μας όψη βλέπουμε λοιπόν τις περισσότερες φορές στο πρόσωπο των ηγετών μας και στις πολιτικές τους. Το καλύτερο είναι οι ηγέτες να ενεργούν με γνώση, σύνεση και ρεαλισμό προς το συμφέρον της πατρίδος, ανεπηρέαστη από τις εσωτερικές διαμάχες. Η αναδρομή στην πορεία των 200 ετών αρχίζει φυσικά από το εκπληκτικό Ιωάννη Καποδίστρια. Σε τρία περίπου χρόνια, από την άφιξη ως τη δολοφονία του, ο Καποδίστριας έθεσε τις βάσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, προνοώντας για την οργάνωση στρατού, στόλου, υγείας, παιδείας, δικαιοσύνης, εθνικής τράπεζας, την έκδοση νομίσματος και για την οικονομία γενικότερα. Διέθετε άλλωστε εμπειρία από την προηγούμενη θητεία του στην Ιόνιο Πολιτεία και τη συμβολή του στην ίδρυση της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Το έργο του όμως είναι ανυπέρβλητο στη διπλωματία. Είχε μοναδική εμπειρία καθώς υπήρξε γραμματεύς επί των εξωτερικών υποθέσεων του Τσάρου της Ρωσίας και μετέσχε στην πολυμερή διπλωματία της εποχής εκείνης. Με ευρεία μόρφωση και γλωσσομάθεια, προσόντα απαραίτητα για ένα ηγέτη, κινήθηκε άνετα,
γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας των αρχών του 19ου αιώνα. Δόκιμοι μελετητές επισημαίνουν ότι στο ιδεολογικό πεδίο ο Καποδίστριας είχε κατορθώσει να συνδυάσει δύο αντιφατικές καταστάσεις. Τις φιλελεύθερες αρχές του διαφωτισμού και την υπηρεσία στον αυταρχικό ηγεμόνα της Ρωσίας. Αυτή η αναντιστοιχία οδηγούσε Άγγλους και Γάλλους ηγέτες να τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Μερικοί μάλιστα τον αποκαλούσαν «le plus méchant des hommes». Και για τον αυστριακό καγκελάριο Clemens von Metternich, τον συντηρητικό κεντρικό παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ιεράς Συμμαχίας, η αντιπάθεια προς το πρόσωπό του είχε γίνει έμμονη ιδέα, ώστε να λέει ότι το μόνο αληθινό πάθος του Καποδίστρια είναι η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Ο Καποδίστριας δεν είχε επίσης συμπάθειες ούτε στους συντηρητικούς κύκλους της Τσαρικής Αυλής. Με το δόγμα της ισορροπίας δυνάμεων διάχυτο στην Ευρώπη, αλλά και με ενθαρρυντικά τα μηνύματα του φιλελληνισμού, ο κυβερνήτης συνδύασε το ταλέντο του επίμονου διαπραγματευτή με τη στήριξη του συνεχιζόμενου ένοπλου αγώνα για να ενεργοποιεί ή να αδρανοποιεί υπέρ της πατρίδος τα εκάστοτε αντικρουόμενα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών. Με τη συνεργασία των γραμματέων επί των εξωτερικών Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Σπυρίδωνος Τρικούπη και Ιάκουβου Ρίζου Νερουλού αγωνίστηκε για την πορεία του έθνους από το ασαφές καθεστώς της συνθήκης της 6ης Ιουλίου του 1827 προς την πλήρη ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία ήρθε μετά από 10 χρόνια ένοπλου και διπλωματικού αγώνα. Κύριος όμως εκφραστής του δευτέρου, του διπλωματικού αγώνα, ο Καποδίστριας άσκησε πολύτιμη για τα διεθνή χαρακτηριστικά του νέου κράτους και την εδαφική του υπόσταση, εξωτερική πολιτική και διπλωματία ακόμη και στις λεπτομέρειες. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, επίσης κοσμοπολίτης, μορφωμένος και γλωσσομαθής, απέκτησε εμπειρίες από τη θητεία του στη διπλωματία και τον κοινοβουλευτισμό στην Αγγλία. Άσκησε την εξωτερική πολιτική σε 8 θητείες από το 1866 έως το 1893 υπό την ιδιότητα του Υπουργού των Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού, με εμπεδωμένη τη μεγάλη ιδέα από τους χρόνους του Όθωνος και ανοιχτά φλέγοντα προβλήματα στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κρήτη. Κοινό χαρακτηριστικό της τότε εξωτερικής μας πολιτικής ήταν οι αλλεπάλληλες προσπάθειες εντάξεως στο ελληνικό κράτος περιοχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου προείχαν αλύτρωτοι ελληνικοί πληθυσμοί. Ο Τρικούπης στόχευσε πρωτίστως στο αυτονόητο, στο ότι δηλαδή για τη διεκδίκηση πολιτικού ρόλου στις εξωτερικές σχέσεις πρωταρχικοί παράγοντες είναι η οργάνωση του κράτους, η ενίσχυση της οικονομίας και η προπαρασκευή στρατού και ναυτικού. Ειδικότερα, και το τονίζω αυτό, από τις πρώτες επιλογές του υπήρξε η ορθολογική οργάνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Ο Τρικούπης επέμεινε στην επίσημη εκδοχή αποφυγής εμπλοκής της χώρας στις ένοπλες κινητοποίησεις στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρά το γεγονός ότι αρκετές εξεγέρσεις είχαν την ενίσχυση των Αθηνών. Επεδίωξε πιο συστηματική προσέγγιση με άλλα βαλκανικά κράτη, κυρίως στη Σερβία και τη Ρουμανία, πράγμα δυσχερέστατο, αφού και εκείνα διεκδικούσαν τις δικές τους μεγάλες ιδέες. Επιχείρησε προσεγγίσεις και προς την Τουρκία με μικρά αποτελέσματα. Τέλος, επιδίωξε τη διατήρηση καλών σχέσεων με όλες τις δυνάμεις της εποχής, αν και οι προτιμήσεις του έκλειναν προς τη Βρετανία λόγω της υπεροχής της στη θάλασσα. Χαρακτηριστικό του προσανατολισμού του ήταν μια δήλωση στη Βουλή. Έλεγε «Είμαι υπηρέτης όχι μόνο του κράτους, αλλά του ελληνισμού». Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που με τις πρωτοβουλίες του ενεθάρρυνε τις διεθνείς δραστηριότητες του Υπουργείου των Εξωτερικών. Και έρχομαι τώρα
στα πρώτα βήματα του διπλωματικού είδους, όπως αποκαλούσαν τότε τους διπλωμάτες. Τα αρχεία μαρτυρούν ότι κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, το ιδρυθέν το 1830 Υπουργείο των Εξωτερικών στεγάστηκε στο ισόγειο υγρού κτηρίου με πρόχειρα τοποθετημένες σανίδες στο δάπεδο. Ο Υπουργός διέθετε μικρό χώρο και για το διαμέρισμά του και για την υποδοχή των ξένων πρέσβεων και των προξένων. Παραλλήλως, συνεχίστηκαν η προσπάθεια του Υπουργικού Συμβουλίου για περαιτέρω μείωση των δαπανών του Υπουργείου. Μετά το 1832, ο Όθων στην ατελεύτητη και σχολαστική αλληλογραφία του ζητούσε πληροφορίες για το κόστος της ζωής στις διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Αναγνώριζε ότι οι πρέσβεις και οι πρεσβειοροί, δηλαδή οι επιτετραμένοι, ευρίσκονται εις χρηματική αμηχανίαν, αναρωτιόνταν όμως αν ήταν αναγκαίο να οργανώνουν σουαρέ διπλωματίκ. Λίγο πριν, ο Μιχαήλ Σούτσος, διπλωματικός αντιπρόσωπος μας στο Παρίσι, επί Καποδίστρια, δεν μισθοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και αργεί να επιδώσει τα διαπιστευτήριά του στον Λοδοϊκό Φίλιππο, επειδή, όπως σημειώνει ο ίδιος, δεν διαθέτει κατάλληλον ενδυμασίαν. Κατά παράκληση του κυβερνήτη, ενισχύεται από τον Ελβετό τραπεζίτη Ζαν Γκαμπριέλ Ινάρ. Ο επόμενος πρεσβευτής μας στη Γαλλία, ο Ιωάννης Κολέτης, διαθέτει ενδυμασίαν και μάλιστα φουστανέλα. Όπως έλεγε εντυπωσιασμένος, καθώς ίνιξαν οι πόρτες και ο υπηρέτης ανήγγειλεν ο πρέσβης της Ελλάδος, υψώθη η καρδία μου έως τας κορυφάς του Παρνασσού. Εις την κατάφωτον έθουσαν άλλοι με συνέχερον και άλλοι εθαύμαζον το υπερήφανον φόρεμά μου. Οι πρώτοι που διορίστηκαν σε θέσεις διπλωματικών αντιπροσώπων ήταν κυρίως πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Σπυρίδων Τρικούπης στο Λονδίνο, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στο Μόναχο και στο Βερολίνο, ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ανδρέας Μεταξάς στη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα και, όπως είπαμε, ο Ιωάννης Κολέτης στο Παρίσι. Τον 10ο αιώνα όμως, οι ελληνικές πρεσβείες στην Αλλαδαπή, με εξαίρεση εκείνης της Κωνσταντινούπολης, καταργήθηκαν 4 φορές για λόγους οικονομίας, το 1843, το 1863, 1873 και 1875. Η κατάργηση συνέπειπτε κατά κακή συγκυρία με σπουδαία διεθνή γεγονότα. Λόγου χάρη, η συνθήκη για την Ένωση της Επτανήσου καταρτίστηκε το 1863 ερήμην της Ελλάδος, οπότε μετέβη εσπευσμένα στο Λονδίνο ο Χαρίλαος Τρικούπης για να επιτύχει μικρές τροποποίησεις. Σε άλλες περιπτώσεις, η κατάργηση των πρεσβειών συνέπειται με τη μεταστροφή της ρωσικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία, με την ενοποίηση των γερμανικών κρατών και τη δημιουργία του Δευτέρου Ράιχ από τον Ότο φον Μπίσμαρκ, την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμιλίας από τη Βουλγαρία, όπως και με την επιβολή στη διάρκεια του Κρημαϊκού Πολέμου ιργμού, δηλαδή ναυτικού αποπλισμού, σε βάρος της Ελλάδος. Τον 19ο αιώνα, την κύρια αποστολή εκπροσωπήσεως και υπερασπίσεως των συμφερόντων της χώρας ανέλαβαν οι πρόξενοι της Ελλάδος στο εξωτερικό. Το 1832 υπήρχαν 71 γενικά προξενία, προξενία και υποπροξενία, και σύντομα έφτασαν τα 109. Οι περισσότεροι από τους προξένους ήταν μέλη των ελληνικών παρικιών της Αλλοδαπής ή ελληνικής καταγωγής, πρώην πρόξενοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανάμεσά τους, γνωστά ονόματα του ελληνισμού, όπως ο Μιχαήλ Τοσίτσας στην Αλεξάνδρεια, ο Σίμων Σίνας στη Βιέννη, ο Θεόδωρος Ροδοκανάκης στην Οδυσσό, ο Παντιάς Ράλης στο Λονδίνο, ο Γεώργιος Ζιζίνιας στη Μασσαλία, ο Θεόδωρος Βαλιάνος στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να θυμόμαστε επίσης ότι πριν από 190 περίπου χρόνια και για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρόξενοι της Ελλάδος υπηρετούσαν ευδοκίμως από τη μακρινή Καντόνα ως τον Νεοβόρακον,
δηλαδή τη Νέα Υόρκη, τη Βηρυτό, τη Φιλιππούπολη, την Τεριέστη, τη Λάρνεκα, το Ταϊγάνιο, το Βατούμ, την Κοριτσά, το Βεράτιο, την Τραπεζούντα, τη Βραΐλα, το Γαλάζιο, το Ζαγαζίκιον, το Ριχτσόκιον, την Τάντα, τη Ρεδεστό, το Ιάσιο, τη Λάρνακα, το Αμστελόδαμον, τις Ανσιατικές πόλεις, τη Σαξονία, το Φαλμούθιον και το Πλημούθιον, το Στόμιον του Κατάρου, του Αλγεθίρας, τη Μαδέρα, τη Τσιβιτά Βέκια και τα άλλα παπικά κράτη, την Αβάνα, την Καλκούτα, τη Βομβάη, τη Βοστόνη, το Ριογιανέιρο, το Έσεν, το Λιβόρνο και τη Φλωρεντία, την Λιβέκιν, την Ιόπιν, το Πορτοφεράιον στην Ιταλία, την Νέαν Ορλεανία, την Οράνιν, τα Γάδυρα και σε τόσα άλλα μέρη όπου οι ελληνικοί πληθυσμοί και οι παροικίες των Ελλήνων έσφυζαν από δυναμισμό και είχαν έντονη και σε αρκετές περιπτώσεις πρωταρχική παρουσία στην κοινωνική και οικονομική ζωή αυτών των πόλεων. Την εποχή εκείνη συνέβαινε μερικές φορές οι ελληνικές κυβερνήσεις να παλινοδούν λόγω εσωτερικών διενέξεων. Πρωθυπουργοί βρίσκονταν σε αδυναμία να ελέγξουν πρωτοβουλίες ανεύθυνων παραγόντων, όπως οι διάφορες εθνικές εταιρείες, τις οποίες ενεθάρρυνε και κοινή γνώμη. Άλλοτε στρέφοντα προς τους Δυτικοευρωπαίους και άλλοτε προς τους Ρώσους. Αυτό συνέβη με την προσπάθεια συμμετοχής της Ελλάδος στον Κρημαϊκό Πόλεμο το 1853-55, όπου και πάλι είχαμε ιερμό στα παράλια της Ελλάδος από τους Αγγλογάλους, και στο Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877-78, όταν λόγω κακής ενημερώσεως η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας λίγες μέρες μετά τη σύναψη της ανακοχής. Καταστροφική ήταν και η πολεμική περιπέτεια του 1897. Σε όλες αυτές τις κρίσεις, οι Έλληνες διπλωματικοί εκαλούνται να παρεμβαίνουν στις ξένες κυβερνήσεις προς εύνοια ή προς διευκρινήσεις. Έτσι, στο Βερολίνο το 1878, μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η ελληνική αντιπροσωπεία με δυσκολία έγινε δεκτή για να παρουσιάσει ένα υπόμνημα της κυβερνήσεως των Αθηνών. Η διπλωματία μας κινητοποιήθηκε στο κριτικό ζήτημα, όπου από το 1866 έως το 1993 εναλλασσόμενες καταστάσεις επαναστατικών και πολιτικών ανεργειών απαιτούσαν την εξασφάλιση της φιλικής συνδρομής των ευρωπαϊκών δυνάμεων έναντι της Τουρκίας. Η παρέμβαση των κρατών αυτών έλαβε χώρα τελικώς, όπως όλοι ξέρουμε, στο νησί, με τη μορφή μιας από τις πρώτες στην ιστορία πολυεθνικής δυνάμεως, από το 1897 ως το 1909, έως ότου το 1913 πραγματοποιήθηκε και επίσημα η ένωση της Κρήτης με την πατρίδα. Αυτή η πτυχή της ιστορίας μας και από τη σκοπιά της δράσεως των Ελλήνων διπλωματών αξίζει να μελετηθεί περισσότερο. Περνάμε τώρα στον 20ο αιώνα. Τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εκείνος που ενέπνευσε στο έθνος την αισιοδοξία. Ο ηγέτης είχε το ταλέντο να οραματίζεται και να εφαρμόζει σημαντικές αποφάσεις διεθνούς χαρακτήρος και να επιλέγει, κυρίως αυτό, να επιλέγει ικανούς συνεργάτες. Κατά την έκφραση του ιδίου, η βριζωμένη, ραπιζωμένη και εκτιριζωμένη μετά την καταστροφή του 1897 η πατρίδα, χρεοκοπημένη από το 1893 με την International Financial Commission στην πλάτη της, με προβλήματα με όλους τους γείτονές της και με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να παίρνουν αποστάσεις απέναντί της, ξεκίνησε τη μεγάλη πορεία. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Βενιζέλος και η κυβέρνησή του πέτυχαν την ανασύνταξη του κράτους και αποδύθηκαν στην αναζήτηση διεθνών ερισμάτων. Στη Βαλκανική,
Τα προβλήματα της Μακεδονίας είχαν κλιμακωθεί. Σε όλο το διάστημα από το 1870 η ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, που απετέλεσε στοιχείο σοβαρής διαφοροποιήσεως των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής και ενεθάρρυνε την ένοπλη εξέγερση των Βουλγάρων, οι κινήσεις αυτές αντιμετωπίζονταν από την Ελλάδα κυρίως με διπλωματικά μέσα. Το 1904, μετά το Ίλιντεν, η ελληνική πλευρά απάντησε επίσης ενόπλως με το Μακεδονικό Κομιτάτο και με τη συνεργασία τοπικών παραγόντων του ελληνισμού. Η βιβλιογραφία έχει εξετάσει διεξοδικά τις ενέργειες των ελληνικών προξενείων και των προξένων μας τότε. Στο μοναστήριο ο Κουζές Πεζάς, ο Δημήτριος Καλέργης, ο Ίων Δραγούμης και ο Νικόλαος Ξιδάκης. Στις Σέρες ο Σαχτούρης και ο Τσαμαδός. Στην Καβάλα ο Μαυρουδής. Στη Θεσσαλονίκη ο Φίλιππος Κοντογούρης και ο Λάμπρος Κορομιλάς. Όπως διαπιστώνει και ο διακεκριμένος ιστορικός Ντάγκλας Ντέικιν, ο μακεδονικός αγώνας των Ελλήνων τουλάχιστον απέτρεψε την απώλεια της περιοχής που μετέπειτα απετέλεσε την ελληνική Μακεδονία. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι ελληνικές κυβερνήσεις δήλωναν επισήμως μία ανάμιξη και προσπαθήσαν να προσεγγίσουν άλλοτε τα Βαλκανικά κράτη και άλλοτε την Τουρκία. Οι προσεγγίσεις προς την Τουρκία επιχειρήθηκαν και μετά την επικράτηση το 1908 του κινήματος των Νεοτούρκων. Παρά τις εξαγγελίες, γρήγορα φάνηκε ότι το κίνημα εκείνο απέβλεπε όχι στον εξυγχρονισμό, αλλά στον πλήρη εκτουρκισμό με διώξεις κατά των μειονοτήτων. Με αυτά τα δεδομένα, τον Μάιο 1912, ο Βενιζέλος προνόησε για τη σύναψη μιας γενικού περιεχομένου αμυντικής συμφωνίας με τη Βουλγαρία και όχι με τη Σερβία όπως ανεμένετο. Άλλωστε η Σερβία είχε συμβληθεί μυστικά με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία ειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση 3 ή 4 ημέρες πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. Η κυβέρνηση, αν και ευνηδιασμένη, υιοθέτησε ενέργειες που κατέστησαν την Ελλάδα τον κύριο παράγοντα των εξελίξεων. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη, ο στόλος μας με φρενήρι πλούν ελευθέρωνε τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου και ο στρατός συνέχιζε τις επιχειρήσεις καταλαμβάνοντας μεγάλες πόλεις της Ηπείρου. Μετά την ανακοχή και την πρεσβεστική συνδιάσκεψη στο Λονδίνο το Μάιο του 1913, η Βουλγαρία στράφηκε και πάλι ευνηδιαστικά κατά των προλίγου συμμάχων της, της Σερβίας και της Ελλάδος. Στο περίεργο εκείνο κλίμα, η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να συνάψει ταχύτατα με τη Σερβία συνθήκη συμμαχίας. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, που διήρκησε επί 1,5 μήνα και υπήρξε ιδιαιτέρως αιματηρός, έληξε τον Αύγουστο του 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με τους διακανονισμούς του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου. Αναδιαμορφώθηκε ο χάρτης της Βαλκανικής το 1913. Η πατρίδα μας υπερδιπλασιάστηκε σε πληθυσμό και σε εδαφική έκταση και γνώρισε εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτή την καταλυτική για την πορεία της περίοδο, η χώρα μας ευτύχησε να έχει ηγεσία που διέθετε ευελιξία, πραγματισμό και φαντασία. Στη διπλωματία, η κυβέρνηση Βενιζέλου πλαισιωνόταν από εκλεκτούς συνεργάτες, όπως τους υπουργούς των εξωτερικών Ιωάννη Γρυπάρη, Λάμπρο Κορομιλά, Δημήτριο Πανά και Γεώργιο Στρέιτ. Οι περισσότεροι διατέλεσαν και πρέσβεις, όπως ο Άθος Ρωμανός, ο Στέφανος Σκουλούδης, Ιωάννης Γενάδιος, Νικόλαος Πολίτης, Νικόλαος Θεοτόκης, Δημήτριος Κακλαμάνος και σε ειδικές αποστολές ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. Η θετική εκείνη εικόνα έσβησε λίγο αργότερα. Οι αναμίξεις της αυλής,
που αλλίωναν τη συνταγματική τάξη άρχισαν να γίνονται ευρύτερα ανυπόφορες. Ήδη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου υπήρξε διάσταση απόψεων για τις προτεραιότητες στο μέτωπο των επιχειρήσεων μεταξύ του επικεφαλής του στρατεύματος Διαδόχου Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Βενιζέλου. Εντάθηκαν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-1918. Και ενώ οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Βασιλέα Γεώργιο τον Πρώτο είχαν διατηρηθεί γενικώς σε καλό επίπεδο, μετά τη δολοφονία του Γεωργίου η χώρα γλιστρούσε σταδιακά προς καταστάσεις διαρχίας με την πολυτέλεια 11 βραχύβιων κυβερνήσεων και τις δραματικές συνέπειες του διχασμού που επακολούθησαν. Επί δύο περίπου χρόνια η Ελλάς ήταν και δεν ήταν ουδέτερη. Είχε και δεν είχε διαλέξει στρατόπεδο. Και μέσα σε αυτό το διαλυτικό περιβάλλον η κυβέρνηση Βενιζέλου πάφθηκε το 1915 από τον βασιλέα Κωνσταντίνο. Επανήλθε κατόπιν εκλογών και πάφθηκε για δεύτερη φορά τον ίδιο χρόνο. Στην κρίσιμη επιλογή μεταξύ της ευμενούς ουδετερότητας υπέρ των κεντρικών δυνάμεων που επρέσβευε η μοναρχία και τη συμμετοχή στο πλευρό της συνεννοήσεως της Αντάντ, η ελληνική κυβέρνηση Βενιζέλου από τη Θεσσαλονίκη το 1916 και επισήμως από την Αθήνα το 1917 προέκρινε τη συμμαχία με τις νικήτριες δυνάμεις της συνεννοήσεως, της Αντάντ. Με αυτή την ιδιότητα, στο πλευρό των νικητών, η Ελλάς μετέσχε το 1919-1920 στη συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι, που απέληξε σε συνθήκες των Βερσαλιών, του Νεογί, του Τριανό και των Σεβρών. Στο Παρίσι, η υπό τον Βενιζέλο ελληνική αντιπροσωπεία ανέπληξε διπλωματική δραστηριότητα με θαυμαστή αποτελεσματικότητα. Ο Έλλην Πρωθυπουργός δημιούργησε και προσωπικούς δεσμούς με τους συμμάχους ηγέτες, ιδιαίτερος με τον Βρετανό Λόιντ Τζόρτζ. Προσετερίστηκε μάλιστα ως ένα βαθμό και τον επιφυλακτικό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ούντρου Βίλσον, όταν παρουσίασε με μετριοπάθεια τις ελληνικές διεκδικήσεις και εκφράστηκε με ενθουσιασμό για την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών που ήταν πρωτοβουλία των Αμερικανών, της Κοινωνίας των Εθνών της οποίας η Ελλάς απετέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη με σημειοφόρο τον διεθνολόγο Νικόλαο Πολίτη. Ακόμη και εκείνοι που δεν αποδέχονταν τις ελληνικές θέσεις αντιμετώπιζαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως ένα εμπνευσμένο ηγέτη. Όταν το Μάρτιο του 1919 στον Άγιο Ιωάννη της Μοριένης στη Σαβοία οι σύμμαχοι εξουσιοδότησαν την Ελλάδα να αποβιβάσει στρατεύματα στην περιοχή της Μύρνης, δεν εξασφαλίστηκε η δυσχερέστατη, άλλωστε στις περιστάσεις εκείνες, συμμετοχή και άλλων συμμαχικών δυνάμεων στην επιχείρηση. Τον ίδιο καιρό στην Τουρκία, η ραγδαία επικράτηση του Κεμαλικού Επαναστατικού Κινήματος ανέτρεπε ολοσχερώς την κατάσταση. Το επόμενο έτος 1920, η κυβέρνηση που διαδέχθηκε τους φιλελευθέρους υποτίμησε την έκταση της μεταβολής των συνθήκων στην Τουρκία και τις συνακόλουθες ασάφειες από μέρους της πολιτικής των Ευρωπαίων απέναντι στην Ελλάδα. Ενέπλεξε τις ένοπλες δυνάμεις σε περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις, με συνέπεια το έθνος να υποστεί το 1922 βαρύ πλήγμα στο στρατιωτικό, τον διπλωματικό και τον κοινωνικό τομέα. Αποτελεί ερωτηματικό για τους ιστορικούς για το ποια θα ήταν η εξέλιξη αν ένα χρόνο πριν, όταν Γαλλία και Ιταλία τηρούσαν αποστάσεις απέναντι στη χώρα μας και η Σοβιετική Ρωσία ενίσχυε την Τουρκία, η κυβέρνηση των Αθηνών έδινε την πρέπουσα σημασία στις συστάσεις των συμμάχων για συμβιβαστικές λύσεις. Ακολούθησε η Μικρασιατική καταστροφή. Στις ώρες τις δύσκολες εκείνες, η συμβολή του Βενιζέλου για τη διάσωση όσων ήταν δυνατόν να διασωθούν
υπήρξε αποφασιστική. Αυτό συνέβη το 1923, το επόμενο έτος, με την ελληνική εκπροσώπηση στη συνδιάσκεψη της ειρήνης στη Λοζάνη. Η πατρίδα μας, συντετριμένη από τη μικρασιατική καταστροφή, με διαλυμένο στρατό, με πλέον του 1 εκατομμυρίου πρόσφυγες, με καταστραμμένη οικονομία και καταλελειμμένη από τους συμμάχους της, σειρώταν σε ταπεινωτική διαπραγμάτευση. Το βάρος της εκπροσωπήσεως της Ελλάδος ανέλαβε, εξουσιοδοτημένος από την επαναστατική κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα, ο αυτοεξόριστος Βενιζέλος, με επικεφαλής ομάδα ικανών πάντοτε συνεργατών. Ο Μιχαήλ Θεοτοκάς, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, έχει γράψει: «Όταν τον συνήντησα, το εντός μου μεγαλειώδες είδωλον έπαθεν έκλειψην και είδα έναν άνθρωπον χλωμών, συντετριμένον, αγωνιώντα, αγωνιζόμενον να σώσει την καταποντιζωμένη μεγάλη Ελλάδα του υπό τας πλέον τραγικά περιστάσεις. Οι Τούρκοι, γνωρίζοντες καλώς και των συμμάχων τας διαθέσεις και των Ελλήνων την αδυναμία, είχαν λάβει στάση αγρίου νικητού, απειλούντες τους πάντας και εμπνέοντος πραγματικώς των φόβων εις τας δυνάμεις της Ευρώπης». Μέσα σε αυτή τη ζωφερή ατμόσφαιρα, ο Θεοτοκάς περιγράφει πώς ο Βενιζέλος, με τις διπλωματικές του ικανότητες και με τους συνεργάτες του, πέτυχαν 8 βασικούς στόχους που περιγράφει ο Θεοτοκάς, που κατοχυρώθηκαν τελικά με τη Συνθήκη περί ανταλλαγής πληθυσμών και τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης του 1923. Κυρίες και κύριοι, οι κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου της δεκαετίας του 20 ακολουθήθηκαν, τουλάχιστον ως το 1940, με σημαντικό ρόλο, το ρόλο του Υπουργείου των Εξωτερικών για την εξασφάλιση διεθνών ερισμάτων. Βασική επιδίωξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τα έτη από το 1930 έως και το 1939 υπήρξε και πάλι η προσέγγιση με τα Βαλκανικά κράτη και ο διακανονισμός μερικών διαφορών μας με την Τουρκία. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου πιστώνεται για την αφοσίωσή του στη Βαλκανική συνεργασία. Κύρια επιλογή παρέμεινε βέβαια η διατήρηση στενών σχέσεων με τη Βρετανία και η εγρήγορση για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητος της χώρας. Μετά την κατάληψη της Κέρκυρας το 1923 από την Ιταλία, καταβλήθηκε προσπάθεια να συγκρατηθεί η κυβέρνηση της Ρώμης από τις συνεχείς προκλήσεις. Μετά το 1936, η κυβέρνηση του Ιωάννου Μεταξά, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ των κεντρικών δυνάμεων, αλλά άλλαξε προσανατολισμό, πορεύτηκε με τις πιο πάνω επιλογές. Στην αρχή προσπάθησε να διατηρήσει ιδιόμορφη ουδετερότητα στον πόλεμο μεταξύ δυτικών δημοκρατιών και άξονα. Από το 1939 η επίσημη Ιταλία όμως επιδόθηκε σε καταιγισμό ψευδών ειδήσεων και σε ταπεινωτικά σχόλια κατά της Ελλάδος. Δημιούργησε αλλεπάλληλα επεισόδια με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό του έβδρομου Έλλη στις 15 Αυγούστου του 1940 στην Τίνο. Στη φάση εκείνη των εντάσεων, η Βρετανία, που είχε υποσχεθεί στήριξη, ήταν από το 1939 απασχολημένη στα πεδία των μαχών και φρόντιζε για τη θωράκιση των υπερποντίων κτισεών της. Πρόσφατη μελέτη έχει αναδείξει τον ενεργό ρόλο των πρέσβεων της Ελλάδος το 1939-1940 για την έγκυρη ενημέρωση και τις σχετικές αντιδράσεις των ξένων κυβερνήσεων, καθώς και τη διοχέτευση πληροφοριών προς το κέντρο.
Από τη Ρώμη ο Ιωάννης Πολίτης. Από το Λονδίνο η πρέσβης μας, ο Ιωάννης Πολίτης. Από το Λονδίνο ο Χαράλαμπος Σιμόπουλος. Και από το Βερολίνο ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Σημειώνεται μάλιστα ότι στα διαβήματα του Έλληνος πρέσβεως στο Βερολίνο να συγκρατήσει τη Γερμανία από τη σύμμαχό της Ιταλία, η απάντηση ήταν να τα βρείτε μεταξύ σας. Από την Αλβανία, όπου η πρεσβεία είχε κλείσει το 1939 μετά την προσάρτηση της χώρας από τη φασιστική Ιταλία, οι κατατόπους πρόξενοι παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Ιταλικών αρχών και ενημέρωναν συνεχώς στην Αθήνα. Στους Αγίους 40 ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλάκος, στον Αυλώνα ο Θεόδωρος Γεωργιάδης, στο Αργυρόκαστρο ο Δημήτρης Νικολαερίζης, στην Κοριτσά ο Κωνσταντίνος Χυμαριός. Και είναι άξιο μνήας ότι από τα Τύρανα ο Δημήτριος Αργυρόπουλος ανέφερε σε επίγουσα έκθεσή του προς το Υπουργείο των Εξωτερικών ως πιθανή ημέρα της Ιταλικής επιθέσεως την 28 Οκτωβρίου. Ο πρόξενος της Ελλάδος στα Τύρανα το είχε διαπιστώσει. Και όταν την 28 Οκτωβρίου του 1940 μας επετέθη η Ιταλία, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Εμμανουέλη Γκράτσι, ήταν εκείνος που διαπίστωνε έκπληκτος ότι οι Έλληνες ενώθηκαν για την προάσπιση της πατρίδος τους σαν κάτω από την επίδραση μιας μαγικής ράβδου. Κυρίες και κύριοι, σε μεγάλο μέρος της διαδρομής από το 1821 η Ελλάς γνώρισε εμφυλίους πολέμους, παραγμούς, εθνικούς διχασμούς, ανομαλίες και χρεοκοπίες που είχαν ολέθριες συνέπειες για τη διεθνή θέση της χώρας μας και προκάλεσαν πολλές ξένες παρεμβάσεις. Στον τομέα της πολεμικής διπλωματίας, δηλαδή της διπλωματίας που συναρτάται προς πολεμικά γεγονότα, η ελληνική διπλωματία αντιμετώπισε 5 πολέμους με την Τουρκία, 3 βουλγαρικές κατοχές, 1 γερμανική και 1 ιταλική κατοχή. Όλα αυτά τα γεγονότα δεν εμπόδισαν να εδραιωθεί το 1830 και να συνεχιστεί έως το 1947 με τους αγώνες του λαού μας και τη συμβολή της διπλωματίας μας η εδαφική υπόσταση και ολοκλήρωση της Ελλάδος από την Επτάνησο στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τη Δωδεκάνησο. Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα η διεθνής θέση και η εξωτερική πολιτική της χώρας μας παρουσιάζουν ενθαρρυντικές εξελίξεις. 2 υπομνήσεις. Ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος, θυμίζουμε ότι στο ξεκίνημα το 1822, οι πρωτοπόροι συντάκτες του προσωρινού πολιτεύματος της Επιδαύρου διακήρυξαν τη θέληση για την ίδρυση δημοκρατικού, φιλελεύθερου και ευρωπαϊκού κράτους. Αυτός ο κύριος προσανατολισμός με τον πολιτιστικό πλούτο που εκφράζει διατρέχει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Στη λογική του βρίσκεται και αξιολογείται η ένταξη το 1981 της Ελλάδος ως 10ου μέλους, κράτους μέλους στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη πραγματοποιήθηκε με μεγάλες δυσκολίες από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, θερμού υποστηρικτή της ευρωπαϊκής ιδέας. Κατά την εκτίμηση του τότε Πρωθυπουργού, δόθηκε έτσι τέλος στην αιώνια μοναξιά της χώρας μας. Στα θετικά της διακυβερνήσεώς του από τη διεθνή σκοπιά, εγγράφεται και το γεγονός ότι ως Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνήψε προσωπικές σχέσεις με τους αρχηγούς
των σοσιαλιστικών κρατών της Βουλγαρίας και της Ιουγκοσλαβίας, πράγμα που διευκόλυνε ως ένα βαθμό την ύφεση στα Βαλκάνια σε εποχές που επικρατούσαν οι διενέξεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Εξάλλου, με τα αραβικά κράτη οι δεσμοί είναι διαχρονικοί. Ο ελληνισμός το απέδειξε και με την έμπρακτη συμπαράστασή του στην κρίση της διόρυγος του Σουέζ το 1956. Σε αυτή τη γραμμή αξιολογείται και η πολιτική της κυβερνήσεως του Ανδρέα Παπανδρέου, που εξήγηλε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και προχώρησε με συνέπεια στη διεύνηση και εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλάδος με όλα τα αναπτυσσόμενα κράτη του Τρίτου Κόσμου. Ο Έλλην Πρωθυπουργός συνδέθηκε με ηγέτες του Τρίτου Κόσμου, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές διεθνούς συνεργασίας. Άλλη θετική ενέργεια της κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξε η δρομολόγηση με υφυπουργό τον Γιάννο Κρανιδιώτη της εντάξεως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ενώσεως στο Χελσίνκι το 1999 και οι προσπάθειες ολοκληρώθηκαν από την κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη και την επόμενη κυβέρνηση με επιμονή και συνέπεια έως την επίσημη συμμετοχή της Κύπρου στην Ένωση το 2004. Σε αυτές τις θετικές για τη χώρα μας πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας, η ελληνική διπλωματία κινήθηκε με πίστη, αφοσίωση και ευελιξία και αντιμετώπισε επιτυχώς πολλές δυσμενείς διεθνείς καταστάσεις. Τώρα σταχυολογούμε από τα παλιά και τα νέα χαρακτηριστικά της διπλωματίας γενικώς, τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος των διπλωματικών αποστολών, του αποτελεσματικού διπλωμάτη, της κουλτούρας των διπλωματών, της υιοθετήσεως κοινής διπλωματικής γλώσσας, της δημόσιας διπλωματίας και της εμπιστευτικότητας. Πρώτον, η διπλωματική λειτουργία ασκούν τα καθήκοντά τους σε τέσσερα επίπεδα. Εκπροσωπούν το κράτος διαπιστεύσεως, διαπραγματεύονται με το κράτος υποδοχής, ενημερώνουν το κράτος διαπιστεύσεως και τέταρτο, προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών του στην αλλοδαπή. Τους τρεις τελευταίους αιώνες, ο θεσμός της διπλωματικής αποστολής εδραιώθηκε εθιμικά. Οι συμβάσεις του 1961 περί διπλωματικών σχέσεων και του 1963 περί προξενικών σχέσεων συνθέτουν ένα εθιμικό και ευρύτατα αποδεκτό κανονιστικό σύστημα με αντικείμενο την απρόσκοπτη λειτουργία των διπλωματικών και των προξενικών αποστολών, των επικεφαλής τους διπλωματικών και των μελών και των οικογενειών τους. Ειδικοί κανόνες εξασφαλίζουν επίσης το απαραβίαστο των χώρων των αποστολών, των επικοινωνιών, του διπλωματικού σάκου και του διπλωματικού ταχυδρόμου, των επικοινωνιών, όπως είπα, των επικοινωνιών, των αρχείων και των εγγράφων. Προσφάτως, τον Δεκέμβριο του 2020, όταν επιχειρήθηκε από κάποια διπλωματική αποστολή στο εξωτερικό παραπλανητική ερμηνεία του ισχύοντος δικαίου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην υπόθεση της εισημερινής Γοηνέας κατά Γαλλίας επαναβεβαίωσε την ισχύ, την πλήρη ισχύ αυτού του διεθνούς καθεστώτος. Έχουν προηγηθεί, μάλιστα, για τις πρεσβείες η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου το 1980 για τους ομήρους της Τεχεράνης και οι αποφάσεις Λαγκράντ το 2001, Αβένα 2004 και Ζάτχαλ το 2019 για το δικαίωμα της προξενικής συνδρομής. Τρεις παρόμοιες γενναίες προστασίας ισχύουν και σήμερα για τους διεθνείς οργανισμούς. Δεύτερον, τα χαρακτηριστικά αυτού του δημόσιου λειτουργήματος του διπλωμάτη συγκεντρώνονται στην απεικόνιση του αποτελεσματικού διπλωμάτη. Η άρεστη γνώση ξένων γλωσσών και της ιστορίας, η ευθυκρισία, η ταχύτητα αντιδράσεων
και η συμπεριφορά σύμφωνα με τους κανόνες της εθιμοτυπίας αποτελούν βασικά προσόντα και πρωταρχική θέση κατέχει και η ικανότητα του διαπραγματεύεσθε. Στη διαπραγμάτευση προβάλλεις και υποστηρίζεις με πιστικά επιχειρήματα τα αιτήματά σου και διαπιστώνεις όχι μόνο τις προθέσεις του συνομιλητού σου, αλλά και το τι σκέπτεται εκείνος για τα όρια των δικών σου προθέσεων. Η δε συνέστηση των ορίων της νομιμότητος αποτελεί επίσης διαχρονικό προσόν για το διπλωμάτι και τις πολιτικές ηγεσίες. Άλλωστε, το διεθνές δίκαιο και η διπλωματία αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Τρίτον, οι προσεγγίσεις που γίνονται πια σήμερα από την επιστήμη και την πρακτική συνδέονται και με την κουλτούρα των διπλωματών. Στο παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, η ευρωπαϊκή διπλωματία είχε προσκοληθεί στην ανισότητα απέναντι στις άλλες περιοχές της γης και το πληρώνει. Σήμερα οι νοοτροπίες έχουν αλλάξει. Είναι κατανοητό ότι αλλιώς συμπεριφέρονται Ρώσοι, Κινέζοι, Άραβες, Τούρκοι και άλλοι Ασιάτες και Αφγανοί και η διαπολιτισμική επικοινωνία επιτρέπει τώρα την αποδικοποίηση των μηνυμάτων. Τέταρτον, η κοινή γλώσσα της διπλωματίας εξασφαλίζει ομοιομορφία στην έκφραση, στην αλληλογραφία και στους εν γέννη τρόπους συμπεριφοράς. Η ιδιαιτερότητα της διπλωματικής γλώσσας, αυτή που όταν ήμασταν φοιτητές την ονομάζαμε «le discours diplomatique», σκοπό έχει να δημιουργεί κλίμα συνεννοήσεως και ενδεχομένως να απαλύνει χωρίς να εξαφανίζει τις συγκρούσεις. Μερικές φορές εκφράζεται με ασάφεια και λοξοδρόμηση. Αυτό δεν την εμποδίζει να λειτουργεί επικοδομητικά. Για την αποφυγή αντεκλήσεων χρησιμοποιείται η λεγόμενη γενικώς παραδεδεγμένη φρασιολογία στα κείμενα και οι αναφορές off the record και non-paper, και τα non-papers. Η λοξοδρόμηση αφήνει να εικάζονται ιδέες και ερμηνείες πέρα από τα συμφραζόμενα. Και ενώ οι νομικοί επιζητούν καταρχήν τη σαφήνεια στη διατύπωση των κειμένων, οι διπλωμάτες αποβλέπουν στην εξασφάλιση χώρου ευελιξίας για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απετέλεσε η διευκρίνηση που βρίσκεται στην τελική πράξη του Χελσίνκι του 1975. Η κρίσιμη φράση είναι ότι η τελική πράξη δεν αποτελεί συνθήκη ούτε συμφωνία. Και αυτό έγινε για να αποφευχθούν στις σχέσεις Ανατολής και Δύσεως ανεπιθύμητες νομικές συνέπειες. Στην πράξη όμως το κείμενο εκείνο είχε καταλυτικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη. Πέμπτον, η δημόσια διπλωματία, η public diplomacy, αποβλέπει στη διείσδυση της εξωτερικής πολιτικής στο ξένο κοινό, με πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές προσεγγίσεις εκτός συνόρων και επιζητεί να πείσει αυτό το κοινό, το ξένο κοινό, για την προσήλωση του κράτους που την ασκεί στα θέσμια και στα διεθνή νόμιμα και στην αλληλεγγύη προς τα άλλα κράτη. Πριν λίγα χρόνια η δημόσια διπλωματία χαρακτηρίζονταν ως προπαγάνδα. Μεταξύ άλλων όμως, η διάδοση του διαδικτύου έχει τώρα πια μεταβάλει τις αντιλήψεις. Και η παγκοσμιοποίηση, στην οποία κατά την έκφραση του Γιούργεν Χάμπερμας ο άρχοντας της ταχύτητας αντικαθιστά τον άρχοντα της εδαφικότητας, προειδεάζει για το τέλος της γεωγραφίας, όχι όμως και της γεωπολιτικής. Η δημόσια διπλωματία αντιμετωπίζεται και από άλλη σκοπιά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, facebooks και twitter προσελκύουν
πολιτικούς και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συνήθως φλιαρούν, καθώς και άλλους παράγοντες και απλούς πολίτες που τιτιβίζουν περί της εξωτερικής πολιτικής επί παντός ζητήματος και προκαλούν αμηχανία σε όσους υπεύθυνους πιστεύουν ότι συνήθως στις διπλωματικές σχέσεις απαιτείται χρόνος διασκέψεως για κάθε επιλογή. Έκτον, τέλος, ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της διπλωματίας είναι η εμπιστευτικότητα. Εξασφαλίζει την απευθεία της επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων των κρατών και έχει μύθια σε ζητήματα που δεν έχουν οριμάσει τόσο ώστε να διαχυθούν ευρύτερα. Το 2010 η ομάδα WikiLeaks εντυπωσίασε με τη δημοσίευση στο διαδίκτυο 250.000 εμπιστευτικών εγγράφων του State Department. Τα σοβαρά όμως διεθνή δικαστικά όργανα αρνήθηκαν να λάβουν υπόψη τα κείμενα εκείνα. Κυρίες και κύριοι, στη διπλωματική πρακτική γίνεται και διάκριση μεταξύ στρατηγικής, λειτουργικής και επίσημης μυστικότητας, που αναβαθμίζεται ανάλογα με την εκτίμηση των κυβερνήσεων που κρίνουν πότε η εμπιστευτικότητα ως προσορισμένο ζήτημα πάβει να τηρείται και έτσι, όπως επίσης γίνεται διάκριση μεταξύ διερευνητικών επαφών, διαπραγματεύσεων που συνετυχίζονται και τελικών συμφωνιών. Σχετικό είναι το άρθρο 36 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Η ενημέρωση από την κυβέρνηση των πολιτικών δυνάμεων στο Κοινοβούλιο και η επιδίωξη όσο το δυνατόν ευρύτερης συνενέσεως σε βασικές κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής διακρίνει τα δημοκρατικά κράτη. Συνεχίζουμε τώρα ως προς την πρακτική της διπλωματίας. Είναι γνωστό ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ 1920 και 1939, πολλοί προσπάθησαν να αναδείξουν μια νέα διπλωματία με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία άλλων μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ των κρατών, την ίδρυση της κοινωνίας των εθνών κτλ. Στην πραγματικότητα, κατά τον Μεσοπόλεμο, παρά τους νεωτερισμούς, η διπλωματία απέτυχε να εξασφαλίσει την κέρια για την ανθρωπότητα παγκόσμια ειρήνη. Τις υπεκφυγές της διπλωματίας των δημοκρατικών κρατών τότε περί κατευνασμού απέναντι στον αναδυόμενο και επεκτηνόμενο διεθνή ολοκληρωτισμό από τον φασισμό και τον ναζισμό, η επιστήμη σήμερα τις αποκαλεί ως την πολιτική των υπνοβατών, the diplomacy of sleepwalkers, που οδήγησε το 1939-1945 στην ολοκληρωτική καταστροφή. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναζητήθηκαν επικοδομητικές λύσεις στα διεθνή προβλήματα, με τη συμβολή της πολυμερούς και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρύτερου πλέγματος μεθόδων διεθνούς συνεργασίας. Τα τελευταία 70 χρόνια παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια υπαγωγής της διεθνούς κοινότητας σε κανόνες λειτουργικούς, στους οποίους πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η διπλωματία. Σήμερα, οι 300 λειτουργία διεθνείς οργανισμοί, τόσοι περίπου είναι, ίσως είναι και περισσότεροι, οι 300 λειτουργία διεθνείς οργανισμοί κατευθύνουν το τόξο της παγκόσμιας πολιτικής αλλά και της οικονομίας στην ειρηνική συνεργασία, τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κλιματική αλλαγή, με άλλοτε άνυσα και άλλοτε ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Από την πλευρά τους, οι διπλωμάτες με την ιδιότητα των χειριστών της εξωτερικής πολιτικής καλούνται να αποδεχθούν τη σημασία και να ενταχθούν στην τεχνοκρατική γενεά, τα λέω ξενόγλωσσα γιατί έτσι επικρατούν, tech gen, είναι η τεχνοκρατική γενεά, και την τεχνοδιπλωματία, tech diplomacy. Ενδεικτικά, το 1917 η Γαλλία διαπίστευσε πρέσβη στη Silicon Valley,
την επικράτεια υψηλής τεχνολογίας των Ηνωμένων Εθνών για τη συμμετοχή του στις διαδικασίες ανοιχτής διακυβέρνησης. Στις μέρες μας παρατηρούνται φαινόμενα αλωτριώσεως και πολιτικές χαμηλής ποιότητος που διαταράσσουν τη διεθνή κοινότητα. Οι σχέσεις επιβαρύνονται και από τις αστάθμητες συμπεριφορές παλαιών και νέων κρατών. Από το 1945 ως σήμερα καταγράφονται περισσότεροι από 100 εμφύλοι ή τοπικοί πόλεμοι, αρκετοί μάλιστα διεξάγονται δι' αντιπροσώπων. Και είναι θλιβερό ότι και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία εγγυώνται τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, έχουν κατά καιρούς ασκήσει παράνομη βία σε βάρος τρίτων κρατών με μασκαρεμένες εκδοχές περί του εθνικού τους συμφέροντος. Εδώ και λίγα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ευαγγελίζεται τη σταδιακή ενοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας των κρατών μελών της. Από το 2010 έχει μάλιστα συσταθεί και η θέση του ΙΠΑ του αρμοστού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ο ύπατος εκπρόσωπος προείσταται της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως με 4.000 υπαλλήλους και 140 πρέσβεις διαπιστευμένους σε τρίτα κράτη και σε διεθνείς οργανισμούς. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ως τώρα πενιχρά. Στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της διπλωματίας, η έρευνα έχει πλέον διαφοροποιηθεί από τη διπλωματική ιστορία, την επιστήμη των διεθνών σχέσεων και τις ανάλογες μεθοδολογικές επιλογές. Εξετάζει τις ιδιομορφίες του κλάδου από πολλά απτικά πεδία, όπως εκείνο της ολοκληρωμένης διπλωματίας, της πρωτοδιπλωματίας, της μύθοδιπλωματίας, της τέχνοδιπλωματίας και της αντιδιπλωματίας, χωρίς να παραλείπεται και η παραδιπλωματία. Η επιστήμη αντανακλά την αβεβαιότητα και οι αναλύσεις απολύγουν συχνά σε ερωτηματικά, πράγμα που παρέχει μικρή βοήθεια στην καθημερινή πράξη. Οι μελετητές είναι ζαλισμένοι από την πολυπλοκότητα, the complexity, της διεθνούς πολιτικής. Πάντως, παρατηρείται εντυπωσιακή κριτική θεώρηση στα περί της διπλωματίας ως μεσολαβητικής λειτουργίας μεταξύ παραγόντων που κινούνται μόνο στο τόξο της ισχύως και της πεποιθήσεως. Power and belief. Να μην λησμονούμε ότι στις ακραίες εκδοχές της η ισχύς μπορεί να οδηγήσει σε παραφροσύνη και η πεποίθηση μπορεί να τυφλώνει. Επιζητούνται λοιπόν διπλωματικές μέθοδοι που να τονώνουν τη διεθνή κατανόηση και συνεργασία. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το αναρχούμενο αλλά μη στερούμενο κανόνων διεθνές σύστημα κινούνται σήμερα τα 500 και πλέον μέλη, οι άνδρες και γυναίκες, γυναίκες και άνδρες του διπλωματικού κλάδου της Ελλάδος, οι εμπειρογνώμονες και τα άλλα στελέχη του Υπουργείου των Εξωτερικών που πλαισιώνουν τις 225 αρχές της εξωτερικής μας υπηρεσίας. Πραγματοποιούν την παραδοσιακή και συνεχώς αναβαθμιζόμενη διμερή διπλωματία κράτους προς κράτος και τη δυσχερέστατη πολυμερή και κοινοβουλευτική διπλωματία στα Ηνωμένα Έθνη με την πολυδέδαλη στα Ηνωμένα Έθνη και τους ειδικευμένους οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολυδέδαλη και βραδυπορούσα γραφειοκρατία της και σε δεκάδες άλλους διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις. Για τον καθένα από τους διεθνείς οργανισμούς απαιτούνται διαφορετικά προσόντα και κατάλληλη εμπειρία. Να τονιστεί επίσης ότι οι διπλωμάτες μας διατηρούν επαφές με τους ομοτέχνους τους των ξένων κρατών και των διεθνών οργανισμών.
ενισχύουν έτσι τα νεύρα της διακυβερνήσεως, όπως λέει η πολιτική επιστήμη, στο επίπεδο της λειτουργικής διοικήσεως. Σε μερικές περιπτώσεις όμως, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες, η παράλληλη διαπίστευση δεν βοηθά την έγκαιρη και αποτελεσματική μεταφορά της φωνής της Ελλάδος. Οι πρεσβείες μας στα ξένα κράτη έχουν σήμερα και 37 παράλληλες διαπιστεύσεις. Από αυτές, 5 παράλληλες διαπιστεύσεις κυμαίνονται μεταξύ 8 και 13 κρατών. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και η αναβάθμιση της διπλωματίας μας με τις απαραίτητες αλλαγές απαιτούν και κατάλληλη χρηματοδότηση. Ατυχώς, στον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό της Ελλάδος, το Υπουργείο των Εξωτερικών εγγράφεται με το μικρό ποσό του 0,64%. Τελειώνοντας, πιστεύω ότι η πολιτεία έχει να ωφεληθεί από την πιο οργανωμένη φροντίδα των υπηρεσιών μας του εξωτερικού ως προς τον απόδημο ελληνισμό. Είναι γνωστό και θαυμαστό ότι στα 200 χρόνια από την Εθνική Επανάσταση η συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς στη στήριξη και την προκοπή του ελληνικού κράτους είναι αδιάλειπτη και θαυμαστή. Με την ευκαιρία δε της πρόσφατης νομοθεσίας για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, ας θυμηθούμε ότι τίποτε δεν είναι νέο. Ήδη το 1862 οι ομογενείς της Αλεξανδρίας, της Αδριανουπόλεως, της Φιλιππουπόλεως, της Βηρητού, της Δαμασκού και της Κύπρου εξέλεξαν με την ψήφο τους στην Εθνοσυνέλευση ως εκπροσώπους τους τον τιμημένο αγωνιστή της Επαναστάσεως Κωνσταντίνο Κανάρη και τον Κύπριο γενάρχη του συνταγματικού και του διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νικόλαο Σαρίπολο. Στην ίδια Εθνοσυνέλευση το 1862 οι Έλληνες του Μάντσεστερ εξέλεξαν ως εκπρόσωπό τους τον Σπυρίδωνα Τρικούπη και εκείνη του Λονδίνου τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ο απόδημος ελληνισμός όπως και ο πολιτισμός αξίζει να τύχει ανανεωμένης, μεγαλύτερης και πιο συστηματικής φροντίδας από το κέντρο. Απαιτείται και σε αυτούς τους τομείς να υπάρξει νέα πνοή και συνεχής ενίσχυση των πρεσβειών και των προξενείων μας προς όφελος της πατρίδος αλλά και για την ενδυνάμωση των σχέσεων με τα ξένα κράτη όπου Έλληνες πολίτες και άλλοι ομογενείς διαπρέπουν επί πολλές γενναίες. Θα έλεγα μάλιστα ότι με την ευκαιρία των εορτασμών της Παλιγγενεσίας ταιριάζει να μελετηθεί και η ίδρυση στη χώρα μας ενός μουσείου του ελληνισμού της Διασποράς με σύγχρονες προδιαγραφές που θα αναδεικνύει τα 200 χρόνια δυναμισμού του ελληνισμού. Κυρίες και κύριοι, η διαδρομή από την Επανάσταση ως σήμερα ήταν και δύσκολη και ελπιδοφόρα. Μετά τη μεταπολίτευση, με δεδομένη τη δημοκρατία και με προμετωπίδα τους αγώνες του λαού μας για δικαιοσύνη και συνύπαρξη με ειρήνη, η Ελλάς διαθέτει το απαραίτητο κύρος στη διεθνή κοινότητα, πορεύεται με σταθερότητα στις εξωτερικές της σχέσεις και η διπλωματία της ενδυναμώνει τη διεθνή συνεργασία. Αυτά τα δεδομένα επιβάλλουν λογισμό και εγρήγορση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε συνάδελφε, για την πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά κατατοπιστική ομιλία σας. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα δίνω τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών,
κύριο ακαδημαϊκό κύριο Χρήστο Ζερεφό, ο οποίος θα ανακοινώσει τις κατόπιν προτάσεων ακαδημαϊκών εγκριθήσεις τιμητικές διακρίσεις της Ακαδημίας για το έτος 2020, καθώς και την προκήρυξη του αριστείου της Ακαδημίας για το έτος 2022. Κύριε Γενική Γραμματέα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του εσωτερικού κανονισμού της Ακαδημίας Αθηνών, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, να σας ανακοινώσω τις διακρίσεις και τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών. Τα βραβεία για το 2020. Τα μεν προκηρυχθέντα ήδη έχουν ανακοινωθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας. Τα δε οίκοθεν βραβεία είναι αυτά τα οποία θα αναγνώσω ευθύς αμέσως. Ανατάξει. Η Ακαδημία Αθηνών έχει τρεις τάξεις. Η πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Αργυρούν μετάλλιον της Ακαδημίας στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, ιδιαίτερη υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων, καλύπτουσα κλάδους γεωδεσίας και γεωφυσικής, με τη συμπλήρωση 130 χρόνων αδιάλειπτης υποστήριξης της χώρας σε θέματα γεωγραφικά. Δεύτερον, βραβείο της Ακαδημίας στη Σχολή Εθνικής Αμήνης, έτος ιδρύσεως 1950, για την επί 70 έτη συνεχή λειτουργία της σε σειρές 9 μηνών κύκλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών και διαδικτυακών προγραμμάτων, με σκοπό την επιμόρφωση των ανωτέρων αξιωματικών και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και της δημόσιας διοίκησης σε στρατηγικά και αμυντικά θέματα εχμής. Τρίτον, βραβείο της Ακαδημίας στον καθηγητή κλινικής ρευματολογίας στο Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ και ρευματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, κύριο Γεώργιο Κίτα, για το σημαντικό του έργο στην ανάδειξη της δυναμικής της ρευματολογίας στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε με την έκδοση του διεθνώς αναγνωρισμένου διαδικτυακού περιοδικού Mediterranean Journal of Rheumatology. Τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Βραβείο της Ακαδημίας στον κύριο Γιάννη Μπύρη, για το βιβλίο του «Κάστρα και οχυρά στη Μεσσηνία. Οχυρωματικές θέσεις ανά τους αιώνες. Περιηγητική και ιστορική αναζήτηση». Εκδόσεις Ελευθερία, Καλαμάτα, 2020, που αποτελεί συμβολή στην έρευνα της ιστορικής γεωγραφίας της Πελοποννήσου. Βραβείο της Ακαδημίας στο σύγχρονο λατινο-ελληνικό λεξικό από τις απαρχές της λατινικής γραμματείας μέχρι τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2019, που αποτελεί ορόσημο στην ελληνική βιβλιογραφία καθώς και στους δύο επιμελητές του έργου, καθηγητές κύριο Δημήτρο Νικήτα και Λεωνίδα Τρομάρα, μεταθάνατον. Βραβείο της Ακαδημίας στο βιβλίο «Ο τελευταίος μοναχός των Στροφάδων». Αναφορά από ένα άγνωστο νησί του Ιωνίου. Εκδόσεις Πατάκη, 2020, και τους δύο συντελεστές του, τον φωτογράφο κύριο Ρόμπερτ Μακκέιμπ και τη δημοσιογράφο κυρία Κατερίνα Λιμπεροπούλου. Βραβείο της Ακαδημίας στην καθηγήτρια φιλολογίας κυρία Δήμητρα Παντελιά
Γρητσοπούλου για το πρόσφατο ογκώδες σύγγραμμά της «Οι κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας» και τον σχολιασμό τους. Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη, 2019. Βραβείο της Ακαδημίας στον διαπρεπή Έλληνα ιστορικό, κύριο Βασίλη Παναγιωτόπουλο, για το σύνολο του συγγραφικού του έργου και την προσφορά του στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία. Τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών. Βραβείο της Ακαδημίας στην κυρία Καρίνα Λάμψα και Ιακώβ Συμπή για το βιβλίο τους «Η διάσωση, η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση στα γκέτο και τα στρατόπεδα, οι Έλληνες Εβραίοι στα χρόνια της κατοχής», εκδόσεις Καπών, δεύτερη έκδοση εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία, 2021. Βραβείο της Ακαδημίας στην κυρία Ανίτα Παναρέτου για το ιστορικό και θεματικό βιβλίο χρονικό της «Συμπληρώνω τη μνήμη του κόσμου. Έλληνες όμηροι και εχμάλωτοι σε ναζιστικά και φασιστικά στρατόπεδα και φυλακές 1941-1945. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2020. Βραβείο της Ακαδημίας στο Σελίβιο Γυροκομείο Μεσολογγίου για το πολύτιμο φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο. Βραβείο της Ακαδημίας στο Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την επί εκατονταετία αδιάλειπτη και συνεχιζόμενη εθνική δράση του στον κοινωνικό τομέα, με έμφαση στην υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών. Βραβείο της Ακαδημίας στο Σύνδεσμο Συριανών για την αξιοσημείωτη κοινωνική, πολιτιστική και φιλανθρωπική του δράση. Βραβείο της Ακαδημίας στο Τσοτήλιο Γυμνάσιο Δυτικής Μακεδονίας για την μέγιστη και πολυτιμότατη επί 150 έτη προσφορά του στην παιδεία, την κοινωνία και το έθνος γενικότερα. Τελειώνοντας, ανακοινώνει η Ακαδημία Αθηνών την προκήρυξη του Αριστείου των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών ως εξής. Αριστείο των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών, απονεμόμενο σε Έλληνα επιστήμονα, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό με έργο που συντελέστηκε την τελευταία τετραετία στην πρόοδο της ελληνικής επιστήμης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή προτάσεων έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Το αριστείο θα απονεμηθεί κατά την πανηγυρική συνεδρία του Μαρτίου 2022. Επί τη εορτή της Παλιγγενεσίας θα κλείσω. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω στους φιλέλληνες και ζήτω η Ακαδημία Αθηνών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε συνάδελφε Ρούκνα, για την εξαιρετική σας ομιλία και εσάς, κύριε Γενική Γραμματέα, για τις ανακοινώσεις σας. Θερμά συγχαρητήρια επίσης σε όλους και όλες που τιμήθηκαν σήμερα επάξια από την Ακαδημία Αθηνών. Λύεται η συνεδρία.